ο συγκεκριμένος άνεργος καρκινοπαθής πατέρας δύο παιδιών ζει απέναντι από τη μεγαλύτερη λιχνητική παραγωγή, έτσι. Από την, απέναντι από τη ΔΕΗ. Σε μείον 4 απέναντι βαθμούς. Από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Σταθμό λιχνητική μονάδα της χώρας. Λοιπόν, πάμε να σταθούμε να μας πείτε κι εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα, του το διέκοψαν το ρεύμα οι ΔΔΕ μαζί και με τη συνοδεία αστυνομικών. Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος κατά διαστήματα στον κλάδο της ενέργειας, στα ορυχεία και στο σταθμό, είτε με τη μορφή του οχταμινίτη, είτε με τη μορφή του σε κάποιες εργολαβίες, που το συγκεκριμένο διάστημα είναι άνεργος, έγινε διακοπή στο ρεύμα του στο σπίτι. Είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, είναι άνεργος, αδυνατεί να πληρώσει το ρεύμα και έφτασε στο σημείο να γίνει διακοπή. Αξίζει να σας πω ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έχει χάσει μάνα, πατέρα και αδερφό από καρκίνο. Και γιατί σας το λέω αυτό? Συμμετέχει σε ένα σύλλογο τοπικό που λέγεται Πληττωμένων Αγίου Δημητρίου Ριακίου. Τους οποίους όπου επανειλημμένα και εδώ και πολλά χρόνια έχουμε και φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Είναι τεράστια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Υπάρχει μελέτη από πανεπιστήμιο που την έκανε για λογαριασμό του συγκεκριμένου συλλόγου, που λέει ότι το νερό περιέχει εξασθενές χρώμιο και αυτό οφείλεται στη δραστηριότητα της ΔΕΗ. Οπότε καταλαβαίνετε πώς επηρεάζεται η ζωή αυτών των ανθρώπων που ζουν δίπλα στα ορυχεία και στους σταθμούς και από την άλλη πώς συμπεριφέρεται το μονοπόλιο που δέχεται ΔΕΗ σε ανήμπορους ανέργους και εργαζόμενους που δεν μπορούν να πληρώσουν, που τους κόβει το ρεύμα. Και εδώ, κύριε Μωυσιάδη, να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ακόμη και αυτή η μελέτη που τελικά επιβεβαίωσε αυτό που μας είπατε, το ασθενές χρώμιο, έγινε κάτω από τους αγώνες τότε των κατοίκων της περιοχής. Έτσι ακριβώς. Που επανειλημμένα θέτανε το ζήτημα της μόλυσης της περιοχής με την κατάσταση των οικισμών της περιοχής. Και τότε είχαν δεχτεί τις αστυνομικές δυνάμεις τους απάντηση στα δίκαια αιτήματά τους. Έτσι ακριβώς. Μετά από αγώνες κατάφεραν να γίνει αυτή η μελέτη και καταφέραν και πετύχανε μετά από αγώνες κάποια πράγματα για το λαό της περιοχής. Να σας πω το εξής όμως. Η ενεργειακή φτώχεια στην περιοχή, όσο θα προχωράει η απολιγνητοποίηση, θα γίνεται όλο και πιο έντονη. Τέτοια περιστατικά θα αυξάνονται. Θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτοί που δεν θα μπορούν να πληρώνουν το ρεύμα θα είναι όλο και περισσότεροι. Και να σας δώσω και ένα στοιχείο. Τα τελευταία 10 χρόνια το τιμολόγιο της ΔΕΗ έχει αυξηθεί 150%. Καταλαβαίνουμε όλοι που πάει. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος με την εργασία του προσφέρει στο να παραχθεί το ρεύμα και δεν μπορεί να καρποθεί το προϊόν το οποίο παράγει με την εργασία του. Mm-hmm. Φανταστείτε πόσο τραγική είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Και συμμετείχε και μαζί με άλλους κατοίκους της περιοχής σε αγώνες. Μάλλον αυτό είναι και η τιμωρία του από πλευράς της ΔΕΗ. Φαίνεται ότι ακριβώς. Ενδεχομένως να έχει επηρεάσει και αυτό. Mm-hmm. Γιατί πρωτοστατούσε, είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Ριακίου και είναι και μέλος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί βλέπω και σε τοπικό ειδησιογραφικό πρακτορείο, παραχωρώντας συνέντευξη, το θέτει ως ζήτημα ότι ήταν από τους πρωτοπόρους αγωνιστές. Σε έναν αγώνα που έχει χάσει σχεδόν τη μισή του οικογένεια. Δεν το λέμε για να απομονώσουμε το περιστατικό, ακριβώς για αυτό που είπατε. Την ενεργειακή φτώχεια που ζει σήμερα ο λαός μας, που θυσιάζει και τη ζωή του. Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε να δείτε, και όλα αυτά δεν έπεσαν από το πουθενά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απολιγνητοποίηση, η εργολαβοποίηση, η μειώση μισθών, οι διακοπές ρεύματος. Όλα αυτά δεν έπεσαν από το πουθενά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής απελευθέρωσης και εδώ έχει να κάνει με αυτό που λέμε εμείς. Ότι η παραγωγή δεν γίνεται για την αξιοποίηση των λαϊκών αναγκών, γίνεται για τα κέρδη. Δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα δεν αποτελεί κοινωνικό αγαθό, αλλά αποτελεί εμπόρευμα. Εκείνη και η ουσία. Και στο κυνήγι του κέρδους mm-hmm. βλέπουμε να κόβονται ρεύματα από φτωχούς και ανήμπορους εργαζόμενους και ανέργους να αντιδράσουν και να πληρώσουν το τιμολόγιο. Θα έχουμε τέτοιες καταστάσεις όλο και πιο έντονες στο επόμενο διάστημα. Έγινε και παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, ακριβώς. Έγινε παρέμβαση από τη Λαϊκή Συσπήρωση
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συγκεκριμένα από τον Αντώνη τον Τζάκονα. Η περιφέρεια, ενώ χθες δεσμεύτηκε και πήρε τηλέφωνο στον Μάριο τον Τετζογλίδη, ότι σήμερα θα στείλει συνεργείο να γίνει επανασύνδεση. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει πάει συνεργείο για να γίνει επανασύνδεση. Μάλιστα. Εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι όποιος εργαζόμενος ζητάει βοήθεια και το χέρι από το σωματείο θα είναι δίπλα του και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε να μην υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε φτωχά λαϊκά στρώματα. Και έτσι νιώθει και πιο δυνατός όταν δεν είναι μόνος του, γιατί διαβάζοντας τη συγκεκριμένη συνέντευξη, αυτό που εξηγούσε ήταν ότι τον έστειλαν από τον ένα στον άλλον, από τη ΔΕΗ στη ΔΕΔΙΕ, πάλι στη ΔΕΗ, ζητούσαν να ακολουθηθεί μια διαδικασία χρονοβόρα. Δηλαδή ουσιαστικά αντί να διευκολύνουν, δημιουργούν συνεχώς εμπόδια. Δεν κάνουν το ίδιο όταν απαλλάσσουν μεγάλες βιομηχανίες, βέβαια. Όχι, όχι. Εκεί είναι διαδικασίες εξπρές. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άλλα πράγματα ισχύουν για το μονοπόλιο, για το κεφάλαιο. Και άλλα πράγματα ισχύουν για τη λαϊκή οικογένεια, για τον καταναλωτή. Κύριε Μουσιάδη, φαντάζομαι ότι είσαστε σε επαγρύπνηση, παραμένετε σε αγωνιστική δράση. Έτσι ακριβώς. Να σας πω ότι έχει δημιουργηθεί ένα κύμα αλληλεγγύης επειδή πήρε αρκετή δημοσιότητα και έκταση το θέμα και είναι πάρα πολύ ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνο στο σωματείο και δείχνει την αλληλεγγύη του προς το συγκεκριμένο περιστατικό. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε και τις εξελίξεις. Να είναι σίγουρο ότι όσο πυκνώνει η αλληλεγγύη, όσο κανένας δεν είναι μόνος του, τόσο θα δυσκολεύεται αυτή η πολιτική να προχωράει επίθεση ουσιαστικά στα λαϊκά στρώματα. Και με αυτές τις μορφές που το βλέπουμε σήμερα εδώ, με αυτό το τραγικό τρόπο πραγματικά να εξελίσσεται. Και θα δούμε και χειρότερα το επόμενο διάστημα, όπως το είπατε, όσο προχωράει η απολιχνητοποίηση. Από τους δημιουργούς αυτού του πλούτου, έτσι. Αυτούς τι πάνε. Ναι. Αυτούς που παρήγαγαν την ΔΕΗ, που παρήγαγαν το ρεύμα για να έχουμε εμείς αυτό. Αυτοί το αγαθό. Που προσφέρουμε την εργασία ακριβώς. Τους, σε αυτούς επιτίθεται. Που προσφέρουν την εργασία τους για να παραχθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, αδυνατούν να το πληρώσουν. Λοιπόν, δεν μπορούν να απολαύσουν το προϊόν το οποίο παράγουν. Ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Μουσιάδη. Παραμένουμε, περιμένουμε και θα ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.